θα πεις τα γενικότερα είτε και τα δυο μαζί. Φυσικά η συγκίνηση είναι έντονη και για τους τρεις ήταν προσωπικότητες σημαντικές που σημάδεψαν τα χρόνια εκείνα, τους αγώνες, τις κατακτήσεις. Ήταν προσωπικότητες τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Άλλο ο Σωτήρης ο Αντωνίου, άλλο ο Στέλιος ο Προβελένιος, άλλος ο Σωτήρης ο Σιώκος. Τους ένωνε εκείνη την εποχή φυσικά μια κοινή πολιτική τοποθέτηση, ένταξη, ιδεολογία, αλλά για μένα που δεν ανήκα σε αυτό τον χώρο το πολιτικό, ενταγμένος εννοώ, και σε κανέναν άλλο πολιτικό χώρο ουσιαστικά, κρατάω το ότι ήταν βέβαια, είχαν αυτή την ένταξη, αλλά ταυτόχρονα είχαν και κάτι άλλο. Ξεχώριζαν και για το ήθος τους, για τις ικανότητές τους, για την αφοσίωσή τους και για το ότι δεν δεχόντουσαν διαχωρισμούς ανάμεσα στους εργαζόμενους. Για αυτούς και τους τρεις το θεωρούσανε τουλάχιστον αστείο ή και υβριστικό εάν τους έλεγες ότι ξέρεις κάτι ο τάδε να μείνει έξω από εκεί γιατί π.χ. είναι δεξιός ή είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και με την ευκαιρία απλώς να αναφέρω ότι σε αυτή την εποχή που θα την αξιολογήσουν άλλοι, δεν είμαι εγώ αφού μετήχα τόσο ενεργά εκείνος που θα την αξιολογήσει ενώ σαν άτομα την περίοδο, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε πρόσωπα που δεν είναι μαζί μας σήμερα, έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ο Στέλιος ο Παπαϊωάννου, ο Τάσος ο Λιουδάκης, ο Λευτέρης ο Μαρίνης, για μένα γίγαντες. Όπως και οι τρεις που μαζευτήκαμε εδώ για να τους τιμήσουμε. Και για να πω και στους σημερινούς, χωρίς να με διάθεση αποκλεισμού κανένα, ούτε να κάνω ιστοριογραφία, αλλά όταν φέρνουμε πίσω αυτές τις μνήμες των 15 χρόνων και εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τον Δημήτρη τον Παφίλη, που σήκωσε στους ώμους του ένα τεράστιο βάρος σε μια κρίσιμη στιγμή του κλάδου, τον Αλέκο τον Πουλαρίκα, τον Νόντα τον Μαυρουλίδη, τον Μανώλη τον Μαυροφόρο και τον Ηλία τον Παναγιωταρόπουλο, τον Ρεγκούκο τον Νίκο και άλλους και άλλους και άλλους, με τους οποίους σημειώνω και καταγράφεται και το ξέρουν ότι είχαμε πολλές φορές και τρομακτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Δεν ήμασταν σε αυτά τα 15 χρόνια χεράκι-χεράκι να περπατάμε στο Σύνταγμα και να λέμε γλυκά λόγια ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές ήμασταν μπετόν, αρμέ που λένε, πολλές φορές οι συγκρούσεις μας ήταν γιγαντιαίων διαστάσεων. Όχι προσωπικές όμως. Ποτέ προσωπικές, ποτέ πολιτικές. Ποτέ προσωπικές, ποτέ πολιτικές. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε για να επανέλθουμε στους τρεις αυτούς τους μεγάλους πραγματικά που εστιάζουμε σήμερα για να πούμε ότι αυτοί μόνοι, συνάδελφοι, υπήρχε και κάτι που λεγόταν βάση, ο κόσμος από κάτω, οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έτσι και παρεξέκλινες σε τσακίζανε, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις. Στις 3 Ιουλίου του 1979, όταν συνεδριάζαμε στην εκτελεστική γραμματεία της ΟΤΟΕ, εκτελεστικό συμβούλιο, τι ήταν, το, πώς το λέγαμε τότε, εκτελεστική γραμματεία ήταν μετά, το εκτελεστικό συμβούλιο,
Και ήρθε και μας είπε ο Μακαρίτης τώρα αυτές τις φορές, τον Ζωζέφο Καμπάνης, ότι αλλάζει το ωράριο. Ήταν τότε πρόεδρος ο Μαυρουλίδης, γραμματέας ο Δημήτρης ο Παφίλης. Ζητήσαν διακοπή, λείψαν μισή ώρα, γυρίσαν πίσω και είπαν απεργία διαρκείας. Και πήραμε ομόφωνα απόφαση για απεργία διαρκείας την άλλη μέρα. Ξενυχτήσαμε στην ΟΤΟΕ, βγήκανε με τον πολύγραφο εκείνα που βγήκανε, την άλλη μέρα το πρωί στις τράπεζες, όπου όμως τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις έτσι διαδεδομένα, ούτε τα κινητά, ούτε τόνο, ούτε τ' άλλο. Οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι, οι τραπεζοϊπάλληλοι ήταν έξω από τις τράπεζες. Και αν τυχόν εμείς δεν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση την προηγούμενη μέρα, δεν ξέρω αν για τη σωματική μας ακεραιότητα αν θα υπήρχε. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε την προσφορά την συγκλονιστική, τον ογκόλυθο, την προσωπικότητα αυτών των τριών και των άλλων που ανέφερα, εάν δεν τη δούμε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ο κόσμος, η βάση. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορεί να το αξιολογήσεις αν δεν δεις ότι τότε ήταν όλοι μια γροθιά. Και ο δεξιός ψήφιζε τον αριστερό, όχι γιατί πίστευε στην ιδεολογία του, αλλά γιατί πίστευε ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά του σαν εργαζόμενο. Και ο Σωτήρης Αντωνίου σάρωνε, όπως και ο Προβελέγγιος, τι ήταν αστείο πράγμα. 60%, 50%, 80% των συναδέλφων της εμπορικής τράπεζας ήταν κομμουνιστές. Όχι τα. Αλλά για το τολμούσες να πεις μια κουβέντα για τον Σωτήρη τον Αντωνίου ή τον Προβελέγγιο, για τον Σιώκο ο οποίος ήταν νεότερος, και θα σου λέγω εγώ τι θα άκουγες από τον δεξιό, τον δημοκράτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τον Πασόκο. Μάλιστα, λοιπόν, άρα προσωπικότητα, ναι, βεβαίως, ήθος, απέραντο, ικανότητες, ναι. Η βάση και βεβαίως για πολλούς από όσους ανέφερα και πρωταρχικά για τους τρεις που τιμούμε σήμερα είχαν και αυτή την ιδεολογική ένταξη που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα τους, της προσωπικότητάς τους. Που όμως, και θα κλείσω αυτό το σημείο της αναφοράς μου, στο ότι χαρακτηριστικό είχαν και οι τρεις, εάν τυχόν η ταύτιση μαζί τους λέει κάτι σαν εμπειρία και τη μεταφέρω, μετέφεραν στο κόμμα τι έπρεπε να γίνει για τους εργαζόμενους και τι θέση να έχει το κόμμα. Όχι το αντίστροφο. Σημαντικό. Γι' αυτό και πολύ άνετα, με απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό ένας τον άλλον, λέγαμε πράγματα που σήμερα ίσως θα ήταν αδιανόητα. Τι έγινε ρε, άλλαξε γραμμή, σταματά, τώρα σήμερα, και διάφορα κοσμητικά επίθετα να πούμε. Και ο κλάδος προχωρούσε. Και επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μην νομίζετε τώρα, επαναλαμβάνω, οι συγκρούσεις ήταν κολοσιαίες και με τον Σωτήρη τον Αντωνίου και με τον Στέλιο, τον Προβελέγγιο και με τον Σιώκο. Δεν ήτανε ζάχαρη και τραγούδια, έτσι δεν είναι, Νίκο. Και με σένα, έχω ακούσει από σένα. Ωραία, έχω ακούσει. Λοιπόν, και εσύ από μένα, ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, συνάδελφοι, λοιπόν, σήμερα τι. Σήμερα κομμάτια και θλίψαρα. Οι κατακτήσεις, το εισόδημα, η δουλειά, και έρχονται και χειρότερα. Τι έγινε? Πώς, έτσι ξαφνικά? Τα μνημόνια, βεβαίως τα μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς οι άλλοι είμαστε εκτός, δηλαδή ήρθαν όλα αυτά ξαφνικά, έπεσαν με αλεξίπτωτο από τους ουρανούς. Να σου στήσουμε αδριάντα στο Σύνταγμα
εμένα. Ή αυτό που μου διαμήνυσε ο Σωτήρης Αντωνίου μέσω του Βολιατζάκη, θα προτιμούσα, του λέω, αυτό που μου διαμήνυσε ο Σωτήρης Αντωνίου και όχι το άγαλμα. Γιατί σημειωτέω με τον Σωτήρη τον Αντωνίου, δυστυχώς με τον Στέλιο τον Προβελέγγιο, με τον οποίο είχαμε την ίδια αγάπη και την ίδια συμπόρευση, όπως και με τον Σωτήρη τον Σιώκο, όταν έφυγε δεν το μάθαμε, δεν κυκλοφόρησε, δεν μπορέσαμε να πάμε να το ακουμπήσουμε ένα λουλούδι, κάτι τι να πούμε, αλλά και ο Σωτήρης, ο Σιώκος, ο καημένος, ο οποίος έβγαλε τον επικίνδυο του Σωτήρη του Αντωνίου, που να ξέραμε ότι μετά από δύο μήνες που κάναμε αυτό το μνημόσυνο, ο Θεός να αναβάψει την ψυχή του και αυτού και τον άλλο. Εν πάση περιπτώσει, απλώς θέλω να κλείσω λέγοντας ότι το Σωτήρη του Αντωνίου είχα να τον δω, να τον ακούσω χρόνια και χρόνια. Από το 89 και μετά, που επιλογή μου ήταν να αποχώρησα από τα συνεκκλησιαστικά δρόμενα, ζήτημα να μιλήσαμε μια-δυο φορές στο τηλέφωνο. Αλλά καταλαβαίνετε, για να μου κάνει εμένα την να μου δώσει την απέραντη χαρά, δεν λέω τιμή, την απέραντη χαρά ο Σωτήρης, να ζητήσει από τον Βολιατζάκη να είμαι εκεί στον αποχαιρετισμό. Πόσο έντονα ζήσαμε, δεν λέω την εκτίμηση που μου είχε ή του είχα, το πόσο έντονα ζήσαμε μαζί. Και όσοι πιστεύουν και όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους εκεί που είναι, και όπως είπαμε και ξεκίνησα, όποιους θυμούνται οι ζωντανοί, ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Και αυτοί δεν πεθαίνουν οι τρεις. Έτσι και οι άλλοι που αποχαιρετήσαν. Ευχαριστώ. Σε ένα ιστορικό χώρο, κι αν μου επιτρέπετε να σας καλωσορίσω σε αυτόν τον χώρο που σήμερα εκπροσωπώ σαν πρόεδρος συλλόγου, γιατί πριν από 30 χρόνια περίπου εδώ οι οικοδεσπότες ήταν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λείπουν σήμερα. Εδώ είμαστε όλοι. Αυτός ο ιστορικός σύλλογος που εξέδρεψε μια ολόκληρη ιστορία, εξέδρεψε στελέχη συνδικαλιστικά που έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια μια ισχυρή παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. Μιλάμε για τους δύο που ήταν και μέλη του συλλόγου, ήταν της Εμπορικής Τράπεζας, τον Σωτήρη του Αντωνίου και το Στέλιο το Προβελέγγιο επίσης, και για το πρόσφατα Σόκο που ήταν να μιλήσει και να πει την άποψή του και να πει πέντε κουβέντες καλές για τους συντρόφους μας. Δυστυχώς στην πορεία χάθηκε, οπότε σήμερα μιλάμε και για αυτόν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συντροφοί, εγώ δεν θα αναφερθώ προσωπικά, γιατί δεν τους γνώρισα. Ήμουν όταν μπήκα στην τράπεζα, λίγο τους γνώρισα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στην τράπεζα. Θέλω να σταθώ στην ιστορία του συλλόγου και την πολιτική που διαδραμάτισαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την πολιτική, αυτόν τον δρόμο του συλλόγου. Θα έλεγα, θα τη χώριζα την περίοδο αυτή σε τρεις κατηγορίες, σε τρία στάδια, σε τρία επίπεδα, σε τρεις σταθμούς. Ο ένας σταθμός ήταν το ασφαλιστικό, που δεν θα αναφερθώ, που δυστυχώς σήμερα η ιστορία μετά από 30 χρόνια επαναλαμβάνεται και παλεύουμε σήμερα για το ασφαλιστικό. Σήμερα πρέπει να είμαστε στον δρόμο για αυτά που κατακτήσαμε τώρα και μας ισοπεδώνει η Τρόικα και η σημερινή κυβέρνηση. Θα αναφερθώ όμως στα δύο άλλα σημεία που κρίνω ότι πρέπει, ότι είναι σταθμή της ζωής του εργαζομένου στην Εμπορική Τράπεζα. Ήταν ο οργανισμός προσωπικού και το ενιαίο μισθολόγιο. Αγαπητοί φίλοι, η πηγή μου θα την αποκαλύψω για να αναφερθώ όσο δυνατόν πιο ακριβή, να είναι ο πιο ακριβής. Είναι ένας άνθρωπος που λείπει σήμερα, είναι τη ζωή και είναι πάρα πολύ καλά υγιής, αλλά δυστυχώς μια ίωση δεν άφησε, δεν του επέτρεψε να υπαρευήσει σήμερα για να μιλήσει.
είναι ο φίλος ο Γιώργος Παναμεταρόπουλος, που μου είπε μερικά πράγματα για την ιστορία του συλλόγου για εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Αμέσως μετά την διδακτορία έγιναν οι πρώτες εκλογές με αυλή αναλογική. Οι πρώτες εκλογές σε σωματεία από το Βάθμιο. Εκλέκει το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, αποτελείται από 11 μέλη, 10 μελές. Ήταν οι 6 οι οποίοι ήταν αντί κόντρα στο τότε Ανδρεάδη και οι 5 οι οποίοι υποστήριζαν τον Ανδρεάδη. Εγώ είπα την πηγή μου, την είπα, θα σου πω συνέχεια. Οι 6 θα τους αναφέρω, γιατί οφείλω να τους αναφέρω, γιατί πράγματι είναι μια ιστορία ζωντανή. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος που είναι δίπλα μου. Ήταν ο Σωτήρης Αντωνίου, ήταν ο Προβελέγγιος, ήταν ο Λίγας ο Παναμεταρόπουλος, ο Περάκης και ο Κασάπης. 6. Όχι, ο Παναγιώτης Παυλόπουλος, θα ξέρω τα λόγια. Άφησε με, εντάξει, Παυλόπουλος. 6-5. Εγώ η πηγή μου, κάτσε την πηγή μου. Έχει βγει, εντάξει. Παρακαλώ. Θέλω να πω, πριν όμως, ότι στο σπίτι του Ανδρεάδη έμενε στο Κολωνάκι, έμενε ο Καραβαλής. Αυτό το λέω και θα το καταλάβω συνέχεια γιατί. Και έδωσε εντολή ο Ανδρεάδης να αδειάσει το σπίτι και να φύγει από το σπίτι. Ο Καραμπέλης όμως αντιστάθηκε. Υπάρχει λόγος για το λόγο. Το μίσος που ακολούθησε συνέχεια. Δεν αποχώρησε από το σπίτι του και δεν έφυγε ποτέ. Έφυγε όταν έφυγε την Γαλλία. Επίσης ο Παλιγούρας είχαν παντρευτεί 2 αδελφές. Ο Ανδρεάδης μαζί με τον Παλιγούρα είχαν παντρευτεί 2 αδελφές. Όταν ήρθε η Κούντα, επισκέφθηκε, λέει, ο Παλιγούρας στο γραφείο του κυρίου Ανδρεάδη και δεν τον δέχτηκε ποτέ. Αυτά είναι ιστορικά, δεν ξέρω πού τα έχουν πει. Είπα την καμπουκάλιστα την πηγή μου. Έτσι είναι. Όταν έφυγε η Κούντα, με μίσος και μανία, ο Καραμαλής μαζί με τον Παλιγούρα αποφάσισαν να διώξουν τον Ανδρεάδη από την τράπεζα. Εγκαταστάθηκε στην τράπεζα ο επίτροπος. Έγιναν εκλογές, όπως είπα και προηγούμενα, με απλή αναλογική και υπέκτηκαν αυτά τα 2 μέλη. Γιατί αναφέρομαι πάλι στο 16-5. Γιατί αν ήταν διαφορετική αφού έλεξε τον Ανδρεάδη, για να περάσει ο νόμος, πέρασαν αρκετοί μήνες. Εάν δεν την ακούσαν αυτοί οι άνθρωποι οι 6, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά τελείως. Πέρασε το νομοσχέδιο και τότε διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα ήταν το ενίο μισθολό, η εξομοίωση με την Εθνική. Βέβαια, όλη αυτή την περίοδο, Νίκο, και εσύ που το ξέρεις καλύτερα, δέχτηκαν τεράστιες πιέσεις από την πλευρά του Ανδρεάδη και όχι μόνο πιέσεις, από ό,τι μου υπόθηκε, μέχρι και χρηματισμό προσπάθησε να κάνει ο Ανδρεάδης στα μέλη αυτά τα 6 του Δικού Συμβουλίου. Δυστυχώς στάθηκαν όρθια, αντιστάθηκαν, δεν υπέλειψαν και γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή και ο Σωτήρης και ο Κουβαλιέλης και ο Προβελέτιος και οι υπόλοιποι που δεν είναι τη ζωή είναι μέχρι σήμερα τίμη και ηθική, τουλάχιστον αυτό που λείπει πάρα πολύ από τη σημερινή εποχή μας. Ευτυχώς, σαν να ανταμοιβεί ο Παλιγούρας από τη Βουλή, λέει, πράγματι συμφώνησε με τον Σύλλογο να γίνει η εξομοίωση με την Εθνική. Αυτό ήταν το πρώτο, είπα, στάδιο το οποίο ήθελα να αναφερθώ. Το δεύτερο, η μεγάλη επιτυχία που ακολούθησε ήταν ο οργανισμός προσωπικού, ο οποίος είναι σύγχρονος μέχρι σήμερα. Πράγματι, αυτός ο οργανισμός κατάει, ακόμη και πρόσφατα είχα μια δικαστική απόφαση που μας δικαιώνει σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα την ΑΛΦΑ που θέλει να το καταργήσει. Γιατί έχει ισχύ νόμου, ήταν ένας σύγχρονος οργανισμός που έχει διάρκεια και εφαρμογή μέχρι σήμερα. Αυτή είναι αυτά τα 3 ιστορικά σημεία τα οποία ήθελα να αναφερθώ. Εξομοίωση, οργανισμός και ασφαλιστικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε αυτούς τους τρεις ανθρώπους και ειδικά τους δύο οι οποίοι είναι και από τα σπλάχνα μας. Πράγματι, μέχρι τελευταία στιγμή, είπα και προηγούμενα, τους διέκρινε, μπορεί να διαφωνούσε μαζί τους ιδεολογικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά. Πράγματι, υπήρχαν συγκρούσεις και τις έχουμε ζήσει, όσα νέος τότε τις έχω ζήσει, συγκρούσεις μεταξύ τους, όμως ποτέ δεν χάσανε την συνδικαλιστική τους ειδική και την πραγματική οικονομική ειδική. Τιμή και στους δύο και στον τρίτο τον Σωτήρη, ο οποίος πάρα πολύ προτιμάμε ελάχιστα και αυτόν, αλλά είχαμε συνεργαστεί για ΣΥΝΟΤΟΕ, ο οποίος Σωτήρης είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πολιτισμό. Αυτά ήθελα να πω εν ολίγης. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά στον καθέναν. Περισσότερο αξίζει τον κόπο να πούμε την προσφορά τους στους εργαζόμενους της Εμπορικής Τράπεζας και που μέχρι σήμερα καλούμαστε σήμερα να διατηρήσουμε αυτά τα οποία είχαν κατακτήσει όλη αυτή την περίοδο αυτοί οι άνθρωποι που κινδύνευσαν πάρα πολύ στη ζωή τους, ακόμη και με δύσκολες καταστάσεις και επιθέσεις από την πλευρά των εκάστοτε διοικήσεων. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Πάμε να ανοίξουμε. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, συνάδελφοι, μιλώντας για τις προσωπικότητες αυτών των τριών ανθρώπων, ακούσατε πολλά. Εγώ θέλω να προσθέσω, επειδή πρόκειται για πολιτικό μνημόσυνο, μια πολιτική διάσταση στη δράση αυτών των ανθρώπων. Μαζί τους βρέθηκα τουλάχιστον 35 χρόνια. Από το 1959 στο συνδικάτο μας με πρόεδρο τον Μαυροκέφαλο και τη Στέλλα τη Βογδάνου στυριλατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια τη δράση και τη συνεδελφικότητα ανάμεσα στους εργαζόμενους. Θυμάμαι ότι πρωτοκρατούσε ο Μαυροκέφαλος μαζί με τον συγχωρεμένο τον Αίνεστο τον Αλευρά για τη συγκρότηση της Ομοσπονδίας Τραπεζοπαλλήλων. Και θυμάμαι, νεαρός εγώ τότε, έλεγα, μα τι θέλεις με αυτούς τους τραπεζολαδίτες, δεν μας θέλουνε, δεν τους θέλουμε. Από την πλευρά του αυτός έλεγε, η δράση στην ενότητα. Ενωμένοι όλοι για να φάμε το θηριό. Αυτό ήταν το σύνθημα αυτού του ταξικού χαρακτήρα του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθαν μέρες ανάτασης για το συνδικαλιστικό στίχημα, κίνημα. Τα είπε ο συνάδελφος ο Παπαμάργαρης. Παρά τις αντιξότητες σφυγκρατήθηκε η ενότητα του κλάδου. Αλλά θα σας θυμίσω ότι έμπαινε καθήκον από την ένταξή μου τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα να πάω να πουλήσω ριζοσπάστη στο κεντρικό της Εμπορικής Τράπεζας. Μια δυσκολία, ομολόγω, πάρα πολύ δύσκολη για μένα να βγω να πουλάω ριζοσπάστη. Είναι ένα συνήθεια του κόμματος που λέει ότι πρέπει, κύριε, να κάνεις αυτό το ταξικό σου καθήκον, να πουλήσεις το ριζοσπάστη. Εγώ δεν μπορούσα και δεν πήγαινα, έλεγε ο Σωτήρης. Τράβα περιοδία στην επαρχία. Θα γλιτώσεις να πάει να μοιράσεις και θα σπάσεις. Λέω ανέκδοτες τις ιστορίες που έχουν τη σημασία τους όμως. Ο Στέλιος έλεγε, το είπε το κόμμα, θα πας. Αυτά ήταν, εγώ κρατώ το πολιτικό μήνυμα όμως, ότι ενωμένοι και με δράση. Και επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, θέλω να το συνδέσω με το σήμερα. Αυτό του συνδικαλισμός, ενωμένη και δράση και μεταξικό χαρακτήρα, περνάει τη χειρότερη περίοδο του. Η λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού, έκανε αναφορά ο Χάρης, είναι ασήκωτη. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, ότι σήμερα Παρασκευή δεν έχει κατατεθεί αυτό το πολυνομοσχέδιο και θα πρέπει την Κυριακή να ψηφιστεί. Μιλάμε έναν πάκο τόσο και όποιος το διαβάσει θα διαπιστώσει ότι δεν μένει τίποτε όρθιο από αυτό που λέμε εργατικά
δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, κοινωνικές παροχές. Σημειώστε ότι το 1974 για την ψήφιση του νόμου των συνδικαλιστικών ελευθεριών πρωτοστατούσε στη δράση του ο Στέλιος ο Προπελέγγυος. Και εγώ του έλεγα, ρε Στέλιο, εδώ είμαστε, έχουμε δουλειά στο σωματείο. Όχι, αυτός είναι ο ρόλος μου. Ενότητα και δράση και δικαιώματα. Θα έλεγα λοιπόν στους νεότερους, πέρα από το προσωπικό χαρακτήρα του κάθε από αυτούς που τιμούμε, ο Σωτήρης ο Αντωνίου ήταν και, το ξέρετε, χορευταράς, χορεύεζε πέγγικο πολύ. Είναι χαρακτηριστικό, είχα πάει κάπου και εγώ με τη γυναίκα μου, νιώπαντρος τότε και τα λοιπά. Η γυναίκα μου ενθουσιάστηκε και κατούσε ένα ποτήρι και τόσο πέσε στα χέρια της, κόπηκαν τα δάχτυλά της, επειδή χόρευε ο Σωτήρης. Εγώ ζήλεψα, δεν σας κρύβω, την πήρε αγκαλιά ο Σωτήρης, εκεί έγραζε ζήλεψα παραπάνω και την πήγε στο Λαϊκό για να της ράψουν το δάχτυλο. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Αντωνίου. Ο Σωτήρης ήταν άλλος. Τη γυναίκα σου και τα μάτια σου. Μη στην πειράξει κανείς, μου λέει, θα του κόψω τα πόδια. Ήταν άλλος χαρακτήρας. Ο δε Σωτήρης ήταν η καθοδήγησή μου. Για όσους από τους συντρόφους μου εκείνη την εποχή, ήταν αυτός που γινόταν η φασαρία κακού πράγματι. Ο Σωτήρης Πράος, κάτσε καλά, άστο να πει την άποψή του. Ήταν ο ήρεμος χαρακτήρας που σε έβαζε ξανά στον προβληματισμό και στη σκέψη. Θέλω να κλείσω και ζητώ συγγνώμη αν σας είπα κάτι αναμνήσεις προσωπικές. Θα ήταν πολλές να σας πω. Μια φορά ένας καουμπόης που είχε αναλάβει διευθυντής εδώ στην τράπεζα, πρόεδρος στην τράπεζα, μπαίνουμε μέσα και ζητώντας κάποια δικαιώματα και είχε τα πόδια του πάνω στην πολυθρόνα και λέει, το παίζε και καουμπόης. Και μπαίνει στην μέσα και του λέει, αυτός δεν είναι σεβασμός στους εκπροσώπους των εργαζόμενων. Κατεβάστε τα πόδια σας γιατί θα μπείτε κάτω από το τραπέζι. Θα σας βάλω κάτω από το τραπέζι. Το είπε ο Σωτήρης Αντωνίου αυτό. Δεν τα ξέρετε εσείς αυτά. Εσείς τον λέτε ότι ο Σωτήρης ήταν ο πράος, ο ήρεμος κτλ. Αν του έμπαινε όμως στη μύτη όπως αυτός μπήκε στη μύτη διότι είχε τα πόδια του απάνω στο γραφείο και μας αντιμετώπιζε σαν διοικητικό συμβούλιο, σαν υποδιέστερους, του είπε κατέβασε τα πόδια και σε βάζουν τους εκπροσώπους των εργαζόμενων γιατί θα μπεις κάτω από το γραφείο. Για την ιστορία. Θέλω να κλείσω. Ωφελήθηκα πολύ από αυτή μου τη δράση με αυτούς τους ανθρώπους. Ένα θέλω να κρατήσω. Σε αυτή τη λέλαπα των τελευταίων 4 ετών, όπου 70 δισεκατομμύρια αφαιρέθηκαν από τον ελληνικό λαό, ένας είναι ο δρόμος. Ενότητα και αγώνας. Ή αυτοί ή εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Είχα την τύχη, την τιμή να τους γνωρίσω και τους τρεις από πολύ μικρός. 22 χρονών ήμουν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου της Εμπορικής με τον Σωτήρη, τον Αντωνίου και τον Στέλιο. Το Σιώγο τον γνώρισα αργότερα. Έχω, όπως και όλοι από εσάς, πολλά περιστατικά να διηγηθούμε πέρα από την κομματική, τη συνδικαλιστική τους δράση, άλλες πλευρές του χαρακτήρα τους. Αναφέρω μόνο ένα περιστατικό με αφορμή αυτό που τώρα διαβάσαμε για το Σωτήρη το Σιώκο που μιλούσε, συγκινούσε, ανέβαινε οπουδήποτε. Τη δεκαετία του 80 ήμουνα στη Λάρισα. Έφτασε τις 5.30 ώρα το πρωί με ένα λεωφορείο, πήγα τον πήρα από το ΚΤΕΛ για να κάνουμε πληθρούληση. Το πήγα στην Αγροτική Τράπεζα να κάνει εκεί πληθρούληση, εγώ θα πήγαινα στο κατάστημα της Εμπορικής. Συναντιόμασταν αργότερα. Όταν εγώ τέλειωσα από την πληθρούληση, γιατί τελικά δεν πήγε κανείς μέσα, κατά τις 10 η ώρα περίπου αποφάσισα να πάω στο κατάστημα της Αγροτικής. Ακουγόταν μια οχλαγωγή και από μέσα και απ' έξω και μπήκα μέσα στο κατάστημα. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία που ο Σωτήρης ο Σιώκος τη διηγιόταν, την έλεγε σε πολλούς.
αλλά ήμουν παρόν, γι' αυτό σας τη μεταφέρω. Μπαίνοντας λοιπόν στο κατάστημα, βλέπω έξω από το γησέ δεκάδες αγρότες μαζεμένους. Από την άλλη, μέσα από το γησέ κάποιους απεργοσπάστες και πολλούς απεργούς εργαζόμενους και από τις άλλες τράπεζες. Ο Σιώκος είχε ανέβει στο γησέ, επάνω στο γησέ. Από εδώ οι αγρότες, από εκεί οι απεργοσπάστες και εμείς οι υπόλοιποι απεργοί, όπου μιλούσαμε με ένα πάθος, με μια ένταση, με ένα θυμό, αλλά και με μια γλυκύτητα, και για τους μεν και για τους δε. Οι αγρότες διαμαρτυρόταν, γιατί έπρεπε να δουλέψει η τράπεζα, είχαμε πολλές μέρες απεργίας. Όμως κατάφερε στο τέλος να τον χειροκροτήσουν και οι μεν και οι δε. Στο τέλος αυτής, μάλλον προς το τέλος αυτής της ιστορίας, συμπτωματικά εντελώς, απ' έξω περνούσε η πάντα του Δήμου και πεάνιζε. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Αλλά ήταν μια σκηνή τέτοια, όπου ένας συνδικαλιστής, η φυσιογνωμία του Σωτήρη, που τον ξέρατε και τον ξέρουμε, πάνω σε ένα γησέ μιας τράπεζας, με το επιβλητικό του στυλ και το ύφος, αυτό το δωρικό, μια κολόνα δωρική, δυνατή, να μιλάει, να συνεπέρνει και να συγκινεί, να τον ακούνε όλοι με προσοχή και απ' έξω μια μπάντα να πεανίζει εντελώς συμπτωματικά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι της Τετάρτης 2 Μάη 2012. Είμαι ο Σωτήρης ο Σιώκος. Ήμουνα συνδικαλιστής στον τραπεζικό τομέα από το 1968 μέχρι το 2001. Πάντα η πρωτομαγιά μας συγκινεί και μας κρατάει σε μια εγρήγορση και πυροδοτεί τη μνήμη. Η πρωτομαγιά για μένα ταυτίζεται με τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τον οποίον και γνώρισα από το 1975 μέχρι το 1990 που έφυγε,
και οπωσδήποτε τον θυμάμαι να απαγγέλει είτε στο Περιστέρι είτε στην στο πεδίο του Άρεως τον επιτάφιό του. Ο Γιάννης Ρίτσος, με αφορμή τα γεγονότα του Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, με τη σφαγή των καπνεργατών και άλλων πολιτών από τις δυνάμεις του νόμου και της τάξης, όπου με αφορμή ένα νεκρό οδηγό, τον Τάσο Τούση, βλέποντας τον νεκρό στην άσφαλτο, ο Ρίτσος εμπνεύστηκε ένα ποίημα που πατάει και στην παράδοση, στο δημοτικό μας τραγούδι, αλλά και συμπυκνώνει ό,τι ανθρωπιστικότερο και ό,τι καλύτερο σε ό,τι αφορά τις ιδέες της κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι εν πάση περιπτώσει μία συμβολή στην κουλτούρα της ανθρωπότητας, στην απελευθέρωση του ανθρώπου. Όμως ήμουν τυχερή όταν γνώρισα τους συναδέλφους συνδικαλιστές στην ΟΤΟΕ. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις επί προεδρίας του κ. Παπαμάργαρη. Εκεί σε μια μάζοξη με ανακάλυψε ο Σωτήρης Σιώκος, προερχόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και του έβαλα κάποια ζητήματα για τα πράγματα, τι συμβαίνει εκεί. Και μου είπε, μπορείς, αν θέλεις, μπορείς να κάνεις κίνημα ειρήνης στην Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τον κοίταξα ξανά, τον ξανακοίταξα, λέω, τι μου λέει τώρα, λέω, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, λέει, μπορείς. Λέω, θα σας πω αύριο, του λέω, πού να σας βρω, στην ΟΤΟΕ. Πηγαίνω και πέρα, λοιπόν, και του λέω, ξέρετε, το σκέφτηκα, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό, γιατί εγώ εκεί πέρα είμαι συνδικαλίστρια, είμαι επικεφαλής στο συνδικάτο του πολεμικού ναυτικού, έχω προβλήματα, δεν νομίζω, του λέω, θα τα καταφέρω, άμα θέλεις, μπορείς. Και τι να κάνω, διάβασε, μου λέει. Έπεσα λοιπόν και μου έδωσε κάτι δικά του χαρτιά, ξέρεις, είναι τα τεράστια χαρτιά, με τα τεράστια γράμματα που έβλεπα ότι με κοιτάνε. Έκατσα, διάβασα στις 4 μέρες, μετά θα κάνεις ένα σχετικό έγγραφο, να δούμε τι ακριβώς είναι. Μου λέει, και θα σου πω εγώ. Κάθε μια εβδομάδα, τότε με συμβούλευε πολύ και είχα την ατυχία να χάσω έναν αδερφό φιλόλογο, μου λέει, δεν είναι τυχαίο όπως το είπε, κάτσε και δούλεψε. Έκασα λοιπόν και δούλεψα και του πηγαίνω το έγγραφο 4 ώρα μες μέρα μετά από κάποιο συμβούλιο. Ο κύριος, συγγνώμη, δεν σας θυμάμαι στα νόματα, αλλά σας ξέρω πάρα πολύ καλά. Τρώγανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, το σάρτη, του βλέπω το Σωτήρι, του πάρει ένα δεύτερο, του λέει, διάλεγε μέσα. Πάω μέσα, μου λέει, για να το δω, τον διαβάζω, να λέει, πρώτον, θα κάνεις μια συνεδρία στην άμυνα. Και λέει, λέτε κύριε Σιώκο, του λέω. Εκεί πέρα δεν περνάνε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, μου λέει, θα κάνεις, θα το κάνεις. Μετά από 4 μήνες, κάναμε την πρώτη συνδιάσκεψη ειρήνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βγάλαμε το πατριωτικό, τις
Επιτροπής Ειρήνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με την έρευνα του Σωτήρη καταχωρήθηκε σε παγκόσμια πρώτη στα Ηνωμένα Έθνη. Κανένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει Επιτροπή Ειρήνης. Όταν κάναμε τις συνδυάσεις εκεί πέρα, πήρα λίγο θάρρος και του λέω, ξέρετε, έχουμε μια ημερίδα δικαστικών στον άσταθμο, θα έρθετε. Βεβαίως μου θα έρθω, θα έρθω. Έρχομαι εκεί πέρα και τον τιμάει ο τότε διοικητής του Ασάθμου Σαλαμίνας, ο κύριος Ναύρος Μάξης, τον τιμάει με μια ανώτατη διάκριση, ένα στοιχείο του πολεμικού ναυτικού. Και θυμάμαι ο Σωτήρης Πρισσές και μου είπε, Κατερινούλα, σε ευχαριστώ εγώ και για το ΕΕ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το Σωτήρη το Σιώκου και τους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, φίλοι και σύντροφοι, πραγματικά αισθάνομαι δέος να πω 5 πράγματα για το Σωτήρη και το Στέλιο, για το Στέλιο και για το Σωτήρη, για αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους, τους δασκάλους, τους καθοδηγητές, τους συντρόφους. Σε μια δύσκολη εποχή στρατεύτηκαν στο κάλεσμα της τάξης τους, αγωνίστηκαν για το δίκαιο της τάξης τους, σηκώσανε την παντιέρα της τάξης τους, την κόκκινη επαναστατική παντιέρα, έχοντας σαν εργαλείο, σαν όπλο τους, τη μαρξιστική, λελνιστική κοσμοθεωρία τους. Μυαλά πολύστροφα, κοφτερά, δημιουργικά, μπορέσανε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, όπως ήταν η Εμπορική Τράπεζα, με τις συνθήκες τότε και πολιτικές και εργοδοτικές, να εμπνεύσουν σεβασμό, να οργανώσουνε, να ξεσηκώσουνε, να καθοδηγήσουνε, να μαζικοποιήσουνε τους συναδέλφους σαν μια γροθιά και πετύχανε κόντρα στον εργοδοτικό και στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Από εκεί που δουλεύαμε μέρα νύχτα χωρίς υπερορίες,